Έξαρση σημειώνεται στα περιστατικά συλλήψεων Τούρκων για κατασκοπία στην περιοχή του Εύρου και ειδικότερα στην Ορεστιάδα από κλιμάκια της ελληνικής συνοριοφυλακής. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η ελληνική αστυνομία και οι στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν προχωρήσει στη σύλληψη Τούρκων υπηκών, οι οποίοι προσπαθούν να φωτογραφίσουν, να βιντεοσκοπήσουν στρατιωτικά κτίρια, είτε περάσματα, είτε σημεία που είναι απαγορευμένη ζώνη κοντά στη συνοριακή γραμμή του Εύρου. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες εξετάζουν το κάθε ενδεχόμενο και σε τι αποβλέπουν όλες αυτές οι ενέργειες. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ο ρόλος των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στην περιοχή, οι οποίες μεθοδεύουν την δράση των μεταναστών, προσφύγων, ζητώντας τους να φωτογραφηθούν σε ελληνικό έδαφος, ώστε τα εν λόγω στιγμιότυπα να κινητοποιήσουν τις ελληνικές αρχές να διασώσουν τους ανθρώπους που κινδυνεύουν. Ωστόσο, οι φωτογραφίες που λαμβάνονται έχουν συχνά φόντο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σημεία του φράχτη που απαγορεύεται ρητά η απαθανάτησή τους. Πολλές φορές η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων έχει τονίσει ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις της ουσίας που προσπαθούν να βοηθήσουν ή συσχετίζονται με κάποια κυκλώματα, άλλωστε έχουν συλλεφθεί στο παρελθόν υπάλληλοι μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται δίπλα σε ανθρώπους μετανάστες. Νομίζω ότι ο ρόλος τους κάποιον είναι υπό έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες και θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές οι προποθέσεις και οι έλεγχοι στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το πιο πρόσφατο περιστατικό έλαβε χώρα την 5η 24 Οκτωβρίου στην παρέμβρια περιοχή όπου εντοπίστηκαν 4 νεαροί Τούρκοι οι οποίοι πέρασαν παράνομα στο ελληνικό έδαφος μέσω του ποταμού Εύρου με τα κινητά τους τηλέφωνα να καταγράφουν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του φυλακίου Γέφυρας στην περιοχή των Μαρασίων. Από την έρευνα του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου στα κινητά των συλληφθέντων διαπιστώθηκε η κατοχή βίντεο και φωτογραφιών του στρατιωτικού φυλακίου, υλικό για το οποίο παραπέμφθηκαν με τις κατηγορίες της παράνομης εισόδου και της κατασκοπίας. Περίπου 2 εβδομάδες πριν είχε προηγηθεί η σύλληψη και προφυλάκηση άλλων 2 Τούρκων οι οποίοι κατέγραφαν την είσοδο του στρατιωτικού φυλακίου στο Δήλοφο.